Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ γιατί σας είπα ότι, και προηγουμένως που μας διέκοψαν, ότι είμαι εκπεπιθήσιος σοσιαλίστρια. Δηλαδή, πιστεύω στην κοινωνική δικαιοσύνη ακράδαντα, πιστεύω στην ισότητα ακράδαντα και στα ίσια δικαιώματα και στις ίδιες υποχρεώσεις που μας λένε ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουμε κατά το Σύνταγμα. Αλλά, όπως μου βλέπετε, στα 79 μου χρόνια δεν διαπίστωσα ποτέ αυτήν τη δικαιοσύνη, δεν διαπίστωσα τίποτε περισσότερο από ανισότητες και αδικίες. Λοιπόν, εδώ βρίσκομαι και επειδή διαπίστωσα στο παρελθόν ότι κάποια κοινωνική δικαιοσύνη εφαρμόστηκε σε αυτόν τον χώρο, από αυτόν τον χώρο, γι' αυτό και είδα ότι αυτά που υποσχέθηκαν οι νυν ήταν όλα φούμαρα, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ να στηρίξω αυτήν την προσπάθεια να αναδυθεί το καινούργιο. Που πιστεύω πλέον ότι διδαχτέν από τα λάθη του δεν θα επαναλάβει, δεν είπαμε ότι είναι όλοι αλάνθαστοι, δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Και τώρα δεν ανέχομαι και άλλη κοροϊδία από τους νυν. Είμαι λάτρης της αλήθειας. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Καμένο ιδιαίτερα, ο οποίος πότε εμφανίζεται αριστερός και πότε εμφανίζεται ακροδεξιός με τις δηλώσεις του. Τον άκουσα εχθές να λέει ότι εγώ στην περίπτωση του Κουφοντίνα δεν συμφωνώ. Και ρωτώ, όταν ψήφιζε ο κύριος Παρασκευόπουλος τον νόμο και τον τροποποίησε, ο κύριος Καμένος δεν τον ψήφισε, εφόσον δεν υπήρχε καμία αποχή και καμία ψήφος μείον. Δεν τον ψήφισε. Άρα, τι εξακολουθεί να μας κοροϊδεύει? Όχι, δεν ανέχομαι την κοροϊδία, δεν ανέχομαι το ψέμα και την αδικία.